Μετέωρο παραμένει ο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγεία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, καθώ οι άξονε υλοποίησή του, δηλαδή οι τοπικέ μονάδε υγεία και οι ιδιώτε γιατροί, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά στη στελέχωση και τι συμβάσει αντίστοιχα. Υποτίθεται ότι από την 1η Ιουλίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδε περίπου από σήμερα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να δηλώσουν τον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίο στη συνέχεια θα του παραπέμπει σε γιατρού άλλων ειδικοτήτων. Ωστόσο, οι τοπικέ μονάδε υγεία είναι υποστελεχωμένε και οι ιδιώτε γιατροί αρνούνται να υπογράψουν συμβάσει βάσει των οποίο θα εξετάζουν δωρεάν στα ιατρία του έω και 2.000 ασθενεί το μήνα και θα μείβονται με 1.600 ευρώ μεικτά. Σκοπός σκοπό είναι να σταματήσουν οι επισκέψει, οι 200 επισκέψει το μήνα με τις συμβάσεις που έχουν με του γιατρού, όσοι έχουν, γιατί αυτό κοστίζει, το έχουν συμφωνήσει με το Τρόικο, άρα, άρα είναι στα προαπαιτούμενα. Ε, ενώ είχε συμφωνηθεί λοιπόν ότι αυτό το και νέο σύστημα πρωτοβάθμια ορειδία υγείας θα λειτουργήσει από αρχέ Απριλίου. Επειδή δεν βρήκαν γιατρούς ούτε για τα τόμη, ούτε ε, με τις νέες συμβάσεις ε, που θέλουν να κάνουν ε, για οικογενειακούς γιατρούς. Γι' αυτό και πήγε πίσω. Φαίνεται όμως ότι οι δανειστές... Θέλουν να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, να σταματήσουν να, να οι σταματήσουν 200 επισκέπτε, γιατί έχει ένα κόστο και να αντικατασταθεί με οικογενειακού γιατρού και γι' αυτό πιέζουν. Τώρα, η κυβέρνηση, πιεζόμενη από όλη αυτή την κατάσταση, αναγγέλει την ε, ε, λειτουργία του συστήματο δίθεν από αρχέ Ιουλίου. Αυτό δεν ισχύει, διότι δεν έχει γιατρού. Όπω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενε συμβάσει με του γιατρού που προβλέπουν τι 200 επισκέψει μηνέως, αφού δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμω ότι λήγουν αυτέ οι συμβάσει μέχρι το τέλο Ιουνίου. Όπω προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, δεν αντιλαμβανόμαστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγεία που προτείνει στου ασφαλισμένου να δηλώσουν οικογενειακού γιατρού από τον Ιούλιο του 2018, χωρί να διευκρινίζεται πού θα του δηλώσουν καθώ και ποιου γιατρού θα δηλώσουν, εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι θέσει των προβλεπόμενων οικογενειακών γιατρών. Α μα το πούνε και επισήμω πού θα δηλώσουν γιατρού, γιατί θέλουμε και εμεί, επειδή και εμεί είμαστε ασφαλισμένοι, να δηλώσουμε και εμεί γιατρού. Και πού θα δηλώσουμε και ποιου γιατρού θα δηλώσουμε. Ε, προφανώς αστείευομαι, προφανώς ε, δυστυχώς ε, για μια ακόμη φορά, γιατί για μας είναι δυστυχώς ο, ο, όσες φορές δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μας που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, δυστυχώς είναι ε, όχι μόνο δεν εφαρμόζεται αλλά μας πηγαίνει και βήματα πίσω. Άρα για μια ακόμη φορά απέτυχε και αυτή η κυβέρνηση να εφαρμόσει το, ένα σοβαρό, ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία. Και αυτό οφείλεται και επίση και στο ότι δεν ζήγησε καλά τα πράγματα και δεν μα άκουσε κιόλα. Όπω σημειώνει ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία, η ρίζα του προβλήματο είναι ξανά η προσπάθεια δημιουργία ενό λειτουργικού συστήματο πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία με στενού οικονομικού και αριθμητικού όρου. Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση, η οποία διατείνεται ότι έχει ευαισθησίες για αυτά τα θέματα, προσπαθεί να εφαρμόσει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο είναι με βάση τους αριθμούς. Γι' αυτό και το σύστημα αυτό που θέλει να εφαρμόσει το, έχει τον χαρακτήρα του gatekeeping, δηλαδή τον γιατρό τον θέλει ως θυρωρό στην πόρτα του συστήματος που να αποτρέπει, του ασφαλισμένου να μπουν μέσα στο σύστημα, γιατί αν μπουν μέσα στο σύστημα θα κάνουν δαπάνε, θα προκαλέσουν δαπάνε και με αυτή τη λογική θα έχουμε λιγότερε δαπάνε για, ε, για, για τα θέματα υγεία. Και αυτό είναι απαράδεκτο, πραγματικά είναι απαράδεκτο, γιατί ε, όταν συμφωνούμε όλοι ότι η υγεία είναι το πολιτιμότερο αγαθό, δεν μπορεί να, εφα, να, να εφαρμόζεται τέτοιε λογικέ. Αυτά τα συστήματα έχουν εφαρμοστεί και μάλιστα και ειδικά στην Αγγλία, όπου έχει αποτύχει πλήρω και παταγωγό.